σήμερα μιλάει η Βέρεια, μιλάει η Μαθία. Και από εδώ, από τη Μακεδονία, στέλνουμε ένα μήνυμα. Στέλνουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ξανά την Ελλάδα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Διότι η δικιά σας παρουσία δίνει ελπίδα, δίνει αγωνιστικότητα για το σήμερα, αλλά και το αύριο της Ελλάδας με μια νέα κυβέρνηση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Είμαστε εδώ ενωμένοι δυνατοί, ενώνοντας τον ελληνικό λαό για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μονόδρομοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές για τη Βέρεια, υπάρχουν επιλογές για την Αγγιμαθία, υπάρχουν επιλογές για τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε μείνει ήδη πίσω και έχουμε μπει σε μια διεθνή κρίση ανοχήρωτη λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση. Φτάνει να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Τώρα είναι ώρα να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε πολιτική. Διότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Απ' τη μια ή θα συνεχίσουμε τον ίδιο καταστροφικό κατήφορο, καταρακώνοντας την οικονομία μας, υπονομεύοντας το μέλλον των παιδιών μας. Ή απ' την άλλη θα αλλάξουμε πορεία για να χτίσουμε μια δυναμική οικονομία, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα κράτος που λειτουργεί υπέρ του πολίτη, υπέρ του ελληνικού λαού. Και το διακύβευμα είναι για όλους, και για τα νιάτα και για την τρίτη ηλικία. Και για τον αγρότη και τον εργαζόμενο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον επαγγελματία και το άτομο, τον πολίτη που ζει στην πόλη και τον πολίτη που ζει στην επαρχία. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο που επιβάλλει μια νεοσυντηρητική κυβέρνηση αυτών της ανισότητας, της κοινωνικής αδικίας, της πατάλης των πόρων του ελληνικού λαού, της απαξίωσης της εικόνας της πατρίδας μας και του κύρους μας, ή θα διαλέξουμε το δρόμο που οδηγεί στην Ελλάδα των αξιών με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Θα μείνουμε στη μιζέρια, στην απεσιοδοξία, στο φόβο, στην ιτοπάθεια, ή θα πορευτούμε με σιγουριά, ασφάλεια για ένα καλύτερο αύριο. Πώς να ανεχτούμε, φίλες και φίλοι? Και δεν θα ανεχθούμε. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας να μην είναι αυτονόητο. Σήμερα η ανασφάλεια γίνεται θηλιά στο λαιμό του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Θρυνούμε νεκρούς μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Τραγική είναι η εικόνα. Νέο φτωχό κορίτσι να κάνει τη ζωή της προχθές στο Βύρονα. Οι ληστείες έγιναν ρουτίνα. Τα όπλα και οι πυροβολισμοί συχνό φαινόμενο. Οι αποδράσεις έγιναν διεθνές ανέκδοτο. 80 νεκροί και τα μισά δάση της χώρας μας καμένα ήταν το τίμημα της ανικανότητας και της διάλυσης των μηχανισμών πυρόσβεσης και της πολιτικής προστασίας της χώρας μας πριν από 2 χρόνια. Είναι τόση η περιφρόνησή τους στην ανθρώπινη ζωή που ακόμα και σήμερα, 2 χρόνια μετά,
όχι μόνο δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για τις τραγικές εκείνες απώλειες, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε, ακούστε, ούτε μία άσκηση, ούτε μία άσκηση για να μην ξανασυμβούν τα ίδια που είδαμε προδιετίας. Και η κυβέρνηση πού είναι, τι κάνει. Δυστυχώς, το μόνο που κάνει είναι να δίνει το κακό παράδειγμα. Βασική παραγωγή της κυβέρνησης είναι η λαϊλασία του κράτους. Αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του τόπου, συγκαλύπτει σκάνδαλα. Η εκτεταμένη επιχείρηση κλοπής με τα ομόλογα τα δικά σας των ασφαλιστικών ταμείων. Το απίστευτο σύριαλ του βατοπεδίου να εμπλέκει την μισή κυβέρνηση ως μεσίτες για την πώληση της δημόσιας περιουσίας. Οι κουμπάροι να διαμεσολαβούν επιχρήμαση για να πουλάνε προστασία και ασυλία σε εταιρείες. Το μαύρο χρήμα της Siemens. Οι μίζες για τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι παραβιάσεις των βασικών μας ελευθεριών με τις υποτροπές. Και παντού οι παρεμβάσεις των ισχυρών και κομματικών παραγόντων. Ο πολίτης δικαίως λέει, δεν υπάρχει κράτος. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κράτος όταν δεν ισχύει μια απλή αρχή. Η ισχύς του δικαίου. Η ισχύς του δικαίου για όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Κατάφερε. Βλέπετε, σήμερα πετάει η νεολαία μας. Ξέρετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, γιατί καταραίει το κράτος. Διότι σήμερα επί νέας δημοκρατίας το κράτος καταραίει διότι δεσπόζει μια αντίληψη. Η αντίληψη είναι ότι δίκιο έχει ο ισχυρός. Ο οικονομικά ισχυρός, ο παράγοντας, ο μεγαλοπαράγοντας του κόμματος, τα μίντια, ο κολλητός. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Αυτή ακριβώς η αντίληψη οδήγησε παντού στην διάλυση. Διέλυσαν την αστυνομία με τον κομματισμό και την αλεξιοκρατία. Παρεμβαίνουν στην δικαιοσύνη για συγκάλυψη. Το κοινό έγκλημα αλωνίζει στις πόλεις και τα χωριά μας. Ενώ οι ισχυροί για τα δικά τους εγκλήματα έχουν ασυλία. Σήμερα δεν υπάρχει ευνομούμενο κράτος. Δεν έχουμε ευνομούμενο κράτος. Έχουμε ανομία. Ανομία σημαίνει κράτος ανίκανο. Ανίκανο να προστατεύσει τη ζωή, την περιουσία, την ελευθερία, τα δικαιώματα του πολίτη. Και το Πασόκ αντιλαμβάνεται τη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα ως πολύπλευρη. Γι' αυτό και πολύπλευρο είναι το σχέδιο της δικιάς μας αντιεγκληματικής μας πολιτικής. Θα απαντήσουμε με αποτελεσματικότητα στο φαινόμενο εγκληματικότητας με σύγχρονο τρόπο και μέσα. Με μια αστυνομία φιλική προς τον πολίτη, παρούσα στις γειτονιές και σε όλους τους χώρους. Χωρίς αυταρχισμό, με σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι θα ξαναδώσουμε αυτοπεποίθηση και αξία και στον ίδιο τον αστυνομικό. Θα ξανασυμφιλιώσουμε αστυνομία και πολίτη, ώστε να μπορεί να υπηρετεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο έργο στην κοινότητα. Θα απαντήσουμε και με πολιτικές που απαντούν και στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του πολίτη, της πόλης και στην περιφέρεια.
προβλήματα όπως της φτώχειας, των ναρκωτικών, της κετοποίησης πληθυσμών, της ανεργίας. Προβλήματα που προκαλούν όξυνση και κοινωνική πόλωση. Θα αποκτήσουμε, θα απαιτήσουμε δυναμικά, θα απαντήσουμε δυναμικά για να υπάρξει επιτέλους ευνομούμενο κράτος. Ευνομούμενο κράτος ώστε να μην υπάρχει ανομία. Διότι η ανομία φέρνει τη ζούγκλα, η ζούγκλα φέρνει τη βία, φέρνει την αυθαιρεσία. Και η αυθαιρεσία είναι η καταπάτηση των δικαιωμάτων του πολίτη. Είναι η έλλειψη προστασίας του πολίτη από τη ζωή του, την περιουσία του μέχρι και τα δικαιώματά του. Εμείς δεν δεχόμαστε την κατάρρευση κάθε έννοιας κράτους δικαίου. Γι' αυτό και χρειάζεται να αλλάξουμε πορεία. Και είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε. Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε πού θα οδηγήσουμε τη χώρα. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ρότα. Φίλες και φίλοι της Βέρειας, της Σημαθίας, Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, ζείτε κι εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, την ακραία εγκατάλειψη της περιφέρειας, την αδιαφορία της κυβέρνησης για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Μερικά παραδείγματα. Έβγαλαν από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης την επέκταση του νοσοκομείου Βέρειας. Πάγωσαν κάθε συζήτηση για το εμπορικό αεροδρόμιο στην περιοχή Αλεξάνδρειας. Απόλυτη στασιμότητα για το διοικητήριο. Το δικαστικό μέγαρο περιμένει 2 χρόνια κονδύλια για την ολοκλήρωσή του. Ξέρετε επίσης και γνωρίζω καλά, γιατί έχω επισκεφθεί επανειλημμένως την περιοχή, τι γίνεται στην Άουσα με την έκρηξη της ανεργίας, με το γνωστό πρόβλημα στα εργοστάσια του Λαναρά. Εργάτες περιμένουν μήνες απλήρωτοι και δεν δίνει λύσεις η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική τους. Προνόμια για τους λίγους, βάρη αδιαφορία για τους πολλούς. Έδωσαν ασυλία στα καρτέλ της κερδοσκοπίας. Καταδυναστεύουν τους αγρότες. Ανοίγει συνεχώς η ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στις τιμές για τον καταναλωτή. Για να κερδίζουν βέβαια κάποιοι μεσάζοντες. Από την πολιτεία σχέδιο δεν υπάρχει. Ο νομός Σημαθίας που εξαρτάται και από την αγροτική οικονομία είναι χωρίς κατεύθυνση. Το αγροτικό εισόδημα συρρυκνώνεται. Το καλλιεργητικό κόστος αυξάνει με απίστευτους ρυθμούς. Οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Και ενώ η περιοχή της Νάουσας έχει δυναμικές καλλιέργειες, μήλο, ροδάκινο, κεράσι, ακτινίδια και άλλα φρούτα, με ελπιδοφόρο μέλλον, αντίθετα η περιοχή της Αλεξάνδρειας έχει στάσιμες καλλιέργειες, τα τέσλα, το μαβάκι, το καλαμπόκι. Οι καλλιεργητές εδώ πληρώνουν την ανυπαρξία παρουσίας και διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σημερινή κυβέρνηση. Δείτε τι γίνεται με την κομπόστα του ροδακίνου. Η Αμερική δεν παίρνει ελληνικές κομπόστες επειδή η Ευρώπη δεν παίρνει βοδινό κρέας από τη ΣΥΠΑ. Έχουν όμως και άλλο πρόβλημα, η παραγωγή, που γίνεται ακόμα και μεγαλύτερο με την απειλή της Ρωσίας ότι δεν θα δεχτεί ελληνικά ροδάκινα χωρίς πιστοποιητικά, διότι έχουμε υπολείμματα φυτοβαρμάτων. Αλλά εργαστήρια πιστοποίησης δεν υπάρχουν. Σχέδιο για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων δεν υπάρχει. Ενώ ήταν γνωστό εδώ και χρόνια η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μας. Με ευθύνη της κυβέρνησης ούτε κίνητρα έδωσε για τη δημιουργία εργαστηρίων στην περιοχή, ούτε και πολιτικά λύνει το θέμα. Αν λοιπόν το πρόβλημα με τη Ρωσία δεν ξεπεραστεί, θα έχουμε τεράστιες ποσότητες αδιάθετου ροδάκινου, με συνέπειες δραματικές για παραγωγούς και εργοστάσια. Όλα αυτά υπογραμμίζουν και κάτι ακόμα. Την χρεοκοπία ενός παλιού αναπτυξιακού μοντέλου. Κάτι που είχα όμως επισημάνει, αν θυμόσαστε,
από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το 2004. Από τότε λέμε στην κυβέρνηση ότι χρειάζεται μια νέα πορεία στον αγροτικό τομέα και η κυβέρνηση εκόφευε. Και τώρα φτάνει στα αδιέξοδα ο αγρότης. Ποιος θέλει, ο αγρότης θέλει ή η έλλειψη σχεδίου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται μια στροφή, μια στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, ώστε τα προϊόντα μας να είναι ποιοτικά, με λιγότερα φυτοφάρμακα, με πιο ορθολογική χρήση του νερού, με πιστοποιημένες καλλιέργειες και προϊόντα, που θα αναδεικνύουν και την ποιότητα, αλλά θα καθιστούν και τα προϊόντα μας αξίας και προέλευσης. Εμείς εκπροσωπούμε την Ελλάδα της αξίας. Αυτή είναι η νέα μας κατεύθυνση. Και εκεί θα επενδύσουμε. Θα επενδύσουμε το μέλλον του αγρότη. Και βέβαια, ξέρετε επίσης ότι τα θέματα περιβάλλοντος είναι γενικότερα. Γνωρίζετε και γνωρίζω καλά το πρόβλημα με τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Σημασία για μας έχει οπωσδήποτε η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα των υδάτινων όγκων του νερού που πίνει και χρησιμοποιεί ο πολίτης της περιοχής. Και για αυτά χρειάζονται άμεσες πολιτικές και αποφάσεις. Επίσης γνωρίζετε όπως και γνωρίζω καλά τα θέματα με τις πολλές και ανεξέλεκτες κομματερές, με την επιβάρυνση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα, την επικίνδυνη μόλυνση του τεχνητού ποταμού που εκβάλλει στον Αλιάκμονα και τον λιπαίνουν οι βιομηχανίες. Γνωρίζετε και γνωρίζω καλά την μείωση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, την τεράστια καθυστέρηση στην έναρξη των μέτρων για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, την καθυστέρηση στα σχέδια βελτίωσης. Μήπως υπάρχουν και προγράμματα για τους νέους αγρότες? Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μερικούς. Με αγωνία βλέπουν το μέλλον τους. Ενώ εμείς θα έπρεπε σε αυτούς να στηρίξουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η περιφέρεια και που χρειάζεται η αγροτική οικονομία. Μήπως υλοποιούνται προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Φίλες και φίλοι, σας ρωτώ. Πιστεύει κανείς από εσάς, πιστεύετε εσείς, ότι η Βέρεια, η Μαθία, η Δυτική Μακεδονία δεν έχει προοπτικές με τον πολιτισμό, με τις φυσικές καλονές, με τα μνημεία, με την ιστορία της? Δεν προσφέρεται αυτή η περιοχή για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης, αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη? Δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία για ποιοτικά προϊόντα και προϊόντα με ταυτότητα, με τη ζεύξη της παραγωγικής διαδικασίας και τον πολιτισμό? Άξιο παράδειγμα δεν είναι η Ινοποιία στην Άουσα, όπου ο αγροτουρισμός συνδυάζει την αξιοποίηση ορεινών όγκων ιδιαίτερου φυσικού κάλους με την παραγωγή? Υπάρχουν ήδη εδώ παραγωγικές δυνάμεις σε όλη την περιοχή που δουλεύουν με κατεύθυνση την πράσινη ανάπτυξη για ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα. Υπάρχουν εταιρείες και συνεταιρισμοί, πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν νέοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αγρότες. Υπάρχουν και καλές ακόμα ιδέες, όπως η πρόταση να αξιοποιηθεί η παλιά αγορά για να γίνει πάρκο πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Απλώς λείπει η πολιτική που θα σχεδιάζει σωστά με τα χρήματα του ελληνικού λαού και όχι ρουσφετολογικά, και θα στηρίζει πρωτοβουλίες αντί να εμποδίζει, να βάζει εμπόδια στις πρωτοβουλίες και στις προσπάθειες του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι, έχω πει πολλές φορές, δεν είναι πούντα
είχες εντολή από τον ελληνικό λαό. Απλώς πρόδωσε αυτή την εντολή. Πρόδωσε αυτή την εντολή. Πρόδωσε αυτή η παράταξη την εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και χρειάζεται αλλαγή πορείας. Εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον αγροτικό κόσμο για στήριξη και σχεδιασμό. Επίκεντρο για μας και το πρόγραμμά μας είναι ο αγρότης, είναι η αγρότησα. Σε αυτούς θα επενδύσουμε. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ελληνική ταυτότητα στο αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν, ώστε η λέξη ελληνικό να ταυτίζεται με τη λέξη αξία. Με προστασία του αγροτικού εισοδήματος και με συνέχιση των κοινοτικών ενισχύσεων μετά από σκληρή διαπραγμάτευση που θα κάνουμε και για το μετά του 2013. Και η πορεία μας προς την πράσινη ανάπτυξη θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση για ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Εξυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για να περάσουμε σε αυτή την πράσινη ανάπτυξη. Κίνητρα για νέες συλλογικές δομές που θα ελέγχουν την αγορά και θα χτυπήσουν τα καρτέλ. Και με την νεολαία πάντα από το χώρα. Έχουμε μια νεολαία σήμερα που ελπίζει στο παρελθόν, που ελπίζει στο αύριο, που δεν αισθάνεται πια την απεσιοδοξία και τα διέξοδα. Οι αγρότες μας, πέρα από τις γενικές κατευθύνσεις, έχουν ανάγκη και από άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, θα στηρίξουν το εισόδημά τους αυτή την εποχή της κρίσης. Εμείς προτείναμε μια δέσμη 10 μέτρων. Καταθέσαμε με πρόταση πρόγραμμα δέσμης 10 μέτρων για την αγροτική οικονομία. Αλλά και για αυτά ακόμα η κυβέρνηση κοφεύει όπως πάντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ επίσης για να προωθήσει μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Είναι η δικιά μας η σοσιαλιστική λογική για την οικονομία την οποία πια ενστερνίζονται σε παγκόσμιο σχεδόν επίπεδο. Είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρξει τόνωση της οικονομίας μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις. Μέσα αυτά τα πλαίσια χρειάζεται να ενισχύσουμε την περιοχή για να αποκτήσει η Μαθία και διοικητήριο. Να υπάρξει πραγματικά η επέκταση του νοσοκομείου της Βέρειας και βεβαίως το δικαστικό Μέγαρο. Να ολοκληρωθεί επιτέλους ο οδικός άξονας Βέρειας, Νάουσας, Έδεσας και να προχωρήσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης που θα ενώνει τις τρεις πόλεις, η Μαθίας και Πέλλας και θα δώσει οικονομική ανάσα σε πολλές οικογένειες που πολλές φορές αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτια για παιδιά που φοιτούν ή εργάζονται στη Θεσσαλονίκη. Μια διαδρομή που με τον προαστιακό μπορεί να γίνει σε μια ώρα. Σε αυτό το έλλειμμα αναπτυξιακής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, εμείς απαντάμε με προτάσεις για ένα νέο πρότυπο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης. Με την υποστήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών της υψηλής ποιότητας οπροκυπευτικών προϊόντων. Προϊόντων που παράγονται εδώ και προωθούνται κυρίως στη Ρωσία και στις άλλες ανατολικές χώρες. Σε αυτό μεγάλη συμβολή θα είναι και η λειτουργία εμπορικού αεροδρομίου στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και η αξιοποίηση της αγοράς της Κουλούρας ως διαμετακομιστικό κέντρο. Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, για μια νέα πορεία της χώρας. Είναι μια διπλή προσπάθεια. Πρώτο, να απαλύνουμε άμεσα, να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Και δεύτερο, στο τέλος της κρίσης, θα πρέπει να βρει η Ελλάδα, να βρει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό έτοιμο για μια νέα πορεία. Μια ανάπτυξη, ένα κράτος,
μια παιδεία, μια κοινωνία που δεν μένει στα παλιά, στα αρνητικά. Είναι ευκαιρία με αυτή την κρίση να δούμε τις παθογένειες και τις αδυναμίες που δεν αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τις βάθινε με την πολιτική της. Είναι ευκαιρία να έχουμε σχέδιο και έχουμε που πάνω απ' όλα βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αρθρώνεται γύρω από 5 εθνικές προτεραιότητες. 5 μεγάλους στόχους που ανοίγουν τους ορίζοντές μας στο μέλλον. Πρώτος στόχος. Ελληνική φωνή παντού και με αξιώσεις. Πιάνουμε ξανά από τις δικές μας μέρες το νήμα μιας εξωτερικής πολιτικής που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τους εθνικούς μας στόχους, τα εθνικά μας δίκαια. Ξέρει να θέτει στόχους, ξέρει να υλοποιεί αποτελεσματικά τους στόχους. Σήμερα καλείται μια σοβαρή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ισότιμη συμμετοχή τη δικιά μας ως χώρα, αλλά και των πολιτών μας στις διεθνείς εξελίξεις. Και εμείς το μπορούμε και το έχουμε αποδείξει. Εκπροσωπούμε μια Ελλάδα που δεν θα ανέχεται τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, που δεν θα ταλαντεύεται συνεχώς σαν εκκρεμές ανάμεσα στην υποχώρηση και στον τυποδιοκτισμό, που θα κάνει σαφές σε όλους ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Μια Ελλάδα που δεν ψάχνει και διαλέγει αφεντικό, αλλά έχει στόχους για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και ξέρει να τους υλοποιεί. Μια Ελλάδα με σταθερή εθνική στρατηγική που θα στηρίζεται στην ενότητα του ελληνικού λαού σε ένα νέο πατριωτισμό. Ένα νέο πατριωτισμό που βασίζεται στις νέες δυνατότητες που αναπτύσσουμε ως χώρα στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό μας, στην παιδεία, στη νέα γενιά μας. Και μεθαύριο έχουμε ευρωεκλογές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται θεσμικές αλλαγές για να μπορούν τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην ανάκαμψη με δημόσιες επενδύσεις που δεν επιβαρύνουν το έλλειμμά τους. Η κρίση ανέδειξε και τα προβλήματα της σημερινής Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο μια Ευρώπη της αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Εμείς παλεύουμε για μια διαφορετική Ευρώπη. Και χρειάζεται να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των προοδευτικών και σοσιαλιστικών δυνάμεων. Παλεύουμε για μια Ευρώπη με στόχους και πολιτικές που προωθούν ένα ανθρώπινο μοντέλο. Ένα αναπτυξιακό πρότυπο που επενδύει στη γνώση, στην καινοτομία. Μια Ευρώπη που δίνει λόγο στους πολίτες, σε εσάς. Προτάσουμε ένα νέο σύμφωνο για την ενέργεια και την κοινωνική προστασία και ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης. Απαιτούμε να θωρακίσουμε την κοινωνική συνοχή που σημαίνει ουσιαστική και πάλι σύγκληση των φτωχότερων περιοχών της Ευρώπης με τις πλουσιότερες περιοχές. Και βεβαίως την στροφή στην Ευρώπη, στην πράσινη ανάπτυξη. Εκπροσωπούμε την Ελλάδα που έχει φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παλεύει για τα Βαλκάνια. Τώρα που οι γειτονικές οικονομίες μπαίνουν σε ύφεση, τώρα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει θαραλέο πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας και του πιστωτικού συστήματος για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Να διαθέσει κονδύλια, να αυξήσει τον κοινωνικό προϋπολογισμό για τις βαλκανικές οικονομίες. Αυτό θα έπρεπε να διεκδικεί συνεχώς η Ελλάδα. Εμείς, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά τις εκλογές, αυτό και θα πράξουμε και θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανάκαμψη της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας. Δεύτερος στόχος είναι το άλλο μας αναπτυξιακό πρότυπο. Είναι η πράσινη ανάπτυξη που ταυτίζεται με τις λέξεις αξία και ταυτότητα, ποιότητα, που εγγυάται την ανταγωνιστικότητά μας. Τι είναι η πράσινη ανάπτυξη? Είναι να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη γύρω από τις δυνατότητές μας σε φυσικούς πόρους,
και να αξιοποιήσουμε με νέες τεχνολογίες τους ανέμους, το νερό, το έδαφος, τον ήλιο, τη γεωθερμία, τα βουνά, τις θάλασσές μας, με τρόπο που θα εξασφαλίσουν συνεχή ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινη ανάπτυξη, όχι μια και έξω με την επομένη να έχουμε υποβαθμίσει τη χώρα μας, το πλούτο μας και τη ζωή μας. Είναι σημαντικό επίσης η πράσινη ανάπτυξη, είναι σημαντικό επίσης βάζοντας στα προϊόντα μας ένα νέο συστατικό. Η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει να βάλουμε ένα συστατικό στα προϊόντα μας που δίνει αξία και ποιότητα. Ποιο είναι αυτό το μαγικό συστατικό? Αυτό το συστατικό είναι η γνώση, είναι η τεχνογνωσία. Είναι ό,τι καλύτερο γνωρίζει η επιστήμη. Αλλά είναι και κάτι ακόμα. Να προσθέσουμε την δικιά μας, την ελληνική γνώση, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την τέχνη μας, τα χρώματα, τις γεύσεις, τα σχέδια των νέων ανθρώπων, την περηφάνεια, τη δικιά μας, στα δικά μας προϊόντα. Γι' αυτό τα αυριανά προϊόντα, ξέρετε τι απαιτούν. Απαιτούν επένδυση στον άνθρωπο, επένδυση στην παιδεία του, επένδυση στον πολιτισμό, επένδυση στην ελληνική ταυτότητα. Γι' αυτό η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει η ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Σημαίνει παραγωγή με ελληνική ταυτότητα. Ένας νέος, ισχυρός, παραγωγικός ιστός που θα παράγει ποιότητα και πλούτο για όλους. Σοβαρά φορολογικά έσοδα για το κράτος, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, στη γεωργία, στον τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα τρόφιμα, στη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, στις μεταφορές και στα σπίτια. Πράσινες κατασκευές, που σημαίνει να καταναλώνουμε, θα καταναλώνουμε με το πρόγραμμά μας μέσα από τις κατασκευές ή και μέσα από τα νέα προγράμματα που θα υποστηρίξουμε με δημόσιες επενδύσεις μονώσεων, πολύ μικρότερη ενέργεια και άρα πολύ μικρότερο κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή, τον οικοκυριό σε κάθε περιοχή της χώρας. Η γνώση, η παιδεία, οι υπηρεσίες θα στηριχθούν πάνω σε νέους δρόμους. Αυτοί οι νέοι δρόμοι θα είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες για κάθε σπίτι, για κάθε μικρή επιχείρηση, για τον αγρότη, για τον χώρο δουλειάς. Και μπορούμε να γίνουμε πρωτοπορία με σημαντικές και μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των απορριμμάτων. Φίλες και φίλοι, σε αυτές τις νέες επενδύσεις, σε αυτή την πράσινη ανάπτυξη, θα υπάρξουν και σημαντικά κέρδη. Σημαντικά κέρδη και για επιχειρήσεις. Αλλά ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη πρέπει να πιάσει τόπο και για την κάθε περιοχή, το χωριό, τη γειτονιά, την πόλη, την περιφέρεια, θα δημιουργήσουμε μεικτά σχήματα ανάπτυξης αυτών των νέων μονάδων για την ενέργεια, των νέων μονάδων για την πράσινη ανάπτυξη. Μεικτά σχήματα με τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών και των ίδιων των πολιτών. Έτσι εμείς εγγυόμαστε ότι εκείνοι που πρώτοι θα βγάλουν μέρισμα στα κέρδη είναι οι τοπικές κοινωνίες, είναι οι πολίτες, είναι η μεσαία τάξη, είναι τα φτωχότερα στρώματα. Στόχος μας είναι οι πράσινες λύσεις να φτάσουν στους φτωχότερους. Διότι πράσινη ανάπτυξη σημαίνει και ποιότητα στις γειτονιές μας και στην πόλη μας. Πράσινη ανάπτυξη σημαίνει ποιοτική ζωή και εκεί που ζούμε. Να τελειώνουμε με την αντίληψη και την πρακτική που θέλει τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, τη ρήπανση για τους φτωχούς και τα πάρκα και τον καθαρό αέρα για τους πλουσίους. Αυτό είναι περιβαλλοντικό apartheid και εμείς αυτό θα το σπάσουμε. Τρίτος στόχος μας, η παιδεία.
δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και έχουμε δείξει την προσήλωσή μας για αυτόν τον τόπο διαχρονικά από τον Γεώργιο Παπανδρέου που εθέσπισε τη δωρεάν παιδεία. Σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν προετοιμάζει το νέο για τις ανάγκες της εποχής. Γιατί η ελληνική οικογένεια να πληρώνει ακριβά την εκπαίδευση των παιδιών της που υποτίθεται είναι και δωρεάν. Μόνο θεωρητικά είναι σήμερα δωρεάν. Ξέρει κάθε οικογένεια πόσα πληρώνει για ιδιαίτερα ή για φροντιστήρια. Και αυτό δημιουργεί φραγμούς, εμπόδια, δημιουργεί αδιέξοδα για πάρα πολλά παιδιά. Κλείνει αντί να ανοίγει ορίζοντες. Κόβει τα φτερά αντί να τα ανοίγει. Χάνει η ελληνική οικογένεια. Χάνει η Ελλάδα την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε όλα τα ταλέντα και όλα τα μυαλά για το αύριο. Χάνουμε από αυτή την ταξική, αν θέλετε, εκπαιδευτική δομή. Εμείς βλέπουμε την ποιοτική και δωρεάν παιδεία για όλους ως δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Μια παιδεία που είναι εργαλείο ανάπτυξης για την οικονομία και δύναμη συνοχής για την κοινωνία. Γιατί εδώ στην Δυτική Μακεδονία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας τόσα πανεπιστήμια, τόσα ΤΕΗ, τόσοι φορείς εκπαίδευσης, να μην υπάρχει έρευνα για τα προβλήματα του τόπου. Γιατί να μην υπάρχει έρευνα για το πώς θα κάνουμε καλύτερα την παραγωγή και την τυποποίηση και την επεξεργασία ροδακίμου. Γιατί να μην υπάρχει έρευνα για το πώς τις προσωπικές μας θα τις κάνουμε ποιοτικές, να μπορούν ξανά να δίνουν δουλειά σε τόσα νοικοκυριά. Γιατί να μην υπάρχει έρευνα και εκπαίδευση για τη νέα οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη. Είναι το σύστημά μας αποκομμένο από την περιφερειακή ανάπτυξη. Γι' αυτό και εμείς χρειάζεται να φτιάξουμε ξανά, να κάνουμε τομές μεγάλες, συνδέοντας την παιδεία με την οικονομία, ώστε να αναπτύσσει και το ταλέντο, αλλά να απελευθερώνει και το νέο από τα σύνορα της κοινωνικής του καταγωγής, να μπορεί να κατακτά την άνοδό του τους τόπους που ονειρεύτηκε. Σήμερα λείπουν ακόμα και τα βασικά. Θα επαναφέρουμε το ολοήμερο σχολείο που η Νέα Δημοκρατία εγκατέλειψε. Και μαζί με αυτό και την απαραίτητη ενισχυτική διδασκαλία. Αυτό που θέλουμε είναι όταν φτάνει το παιδί στο σπίτι να μην χρειάζεται να ανοίξει την τσάντα του, διότι θα έχει πάρει όλα τα εφόδια μέσα από το δημόσιο σχολείο. Ένα δημόσιο σχολείο με υπολογιστές, με γρήγορο ίντερνετ, με ανοιχτές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ένα δημόσιο σχολείο όπου η ξένη γλώσσα θα γίνεται κτήμα για το μαθητή μέσα από το δημόσιο σχολείο. Όταν τελειώσει το λύκειο θα ξέρει ο Έλληνας γονιός ότι το παιδί του θα ξέρει καλά μια ξένη γλώσσα. Και κάθε παιδί με το δικό του ηλεκτρονικό βιβλίο που όταν το ανοίγει θα μπαίνει στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Με το εθνικό απολυτήριο, ο νέος θα μπαίνει εγγυημένα στο πανεπιστήμιο, στα ΤΕΗ, χωρίς επιπλέον εισαγωγικές εξετάσεις. Έτσι θα πάρουν ανάσα οι γονείς που αιμορραγούν οικονομικά για να καλύψουν το κόστος των φροντιστηρίων, για να είναι σίγουροι ότι κάποια θέση θα μπορέσει να βρει το παιδί τους. Τις αλλαγές αυτές βεβαίως θα τις χρηματοδοτήσουμε. Δέσμευσή μας είναι 5% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος για την παιδεία. Τέταρτος στόχος. Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους Έλληνες και θα κρίνεται από αυτές. Σήμερα ζούμε σε ένα κράτος που δεν προστατεύει και δεν στηρίζει τους πολίτες. Δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς που αγωνίζονται καθημερινά για τις βασικές τους ανάγκες. Καταπατά δικαιώματα. Προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
όταν έχει ο πολίτης επαφή με τις υπηρεσίες, την άδεια ποιότητα υπηρεσιών, την εκμετάλλευση πολλές φορές ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές με το ρουσφέτη και το φακελάκι. Εμείς οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ξέρουμε ότι καμία ανάκαμψη της οικονομίας δεν μπορεί να βασιστεί πάνω στην αβεβαιότητα του πολίτη, στην ανασφάλειά του ή στην κοινωνική οργή και την ανεργία. Δεν μπορούμε σήμερα να ζητάμε θυσίες από τον συνταξιούχο των 600 ευρώ και από τον μισθωτό των 1.500 ευρώ. Αυτοί ήδη έδωσαν από το υστέρημά τους. Είναι καιρός να συμβάλλουν ισότιμα και οι άλλοι, οι λίγοι αλλά οι πλούσιοι και οι ισχυροί, οι ευνοημένοι της τελευταίας πενταετίας, με μια δίκαιη αναδιονομή του εισοδήματος. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για τον κοινωνικό μισθό. Για μας το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος, δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι θεμελιώδης δημόσια λειτουργία που διασφαλίζει δικαιώματα, παρέχει προστασία, δίνει δυνατότητες ίσης ανάπτυξης. Εμείς λοιπόν κλείνουμε οριστικά το μαύρο κεφάλαιο της επιδρομής στα ασφαλιστικά δικαιώματα και στα αποθεματικά των ταμείων. Κλείνουμε το κεφάλαιο της κοροϊδίας με τις συντάξεις που όλο αναβάλλεται η χορήγησή τους και με το εφάπαξ που αντιμετωπίζεται με ένα περάστε αργότερα, σαν να είναι χάρη η επαιτία. Θα αφήσουμε πίσω μας στο κακό παρελθόν τα νοσοκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν, που δεν έχουν ούτε ορούς, γάζες ή νοσηλευτές. Οριστικό τέλος στο έσχος των κλειστών μονάδων εντατικής θεραπείας που στοιχίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο. Τέλος το καθεστώς των απλήρωτων γιατρών και φαρμακοποιών που καταδικάζει τους συνταξιούχους σε βάναυση ταλαιπωρία. Η υγεία για μας δεν είναι εμπόρευμα. Μπροστά στη ζωή και το θάνατο δεν μπορεί να υπάρχουν προνομιούχοι. Ούτε μπορεί να ξοδεύονται οι μικρές αποτεμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής για να αντιμετωπίσουν το κόστος μιας δύσκολης εγχείρησης ή μιας χρόνιας ασθένειας ή μιας αναπηρίας. Αυτή είναι η πιο ακραία, η πιο απάνθρωπη μορφή κοινωνικής αδικίας. Και εμείς οι σοσιαλιστές δεν θα την ανεχθούμε αυτή την αδικία. Αξία για μας είναι ο άνθρωπος. Στόχος μας επίσης είναι αξιοπρεπές, ένα αξιοπρεπές εισόδημα για όλους. Τιμές προσιτές, μείωση του φορολογικού βάρους για τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, με πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος και πλούτου, με προστασία του δανειολήπτη, ώστε να μην χάνει το σπίτι του, να μην πληρώνει καταχρηστικά επιτόκια, να μην γίνεται όμηρος στον τηρεσία, με στήριξη της εργασίας, ώστε ο νέος να μην συναντάει αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια για να μπει, μόνο να μπει στην αγορά εργασίας. Να μην χρειάζεται να μένει στο σπίτι του χωρίς εργασία μέχρι τα 25, τα 30, τα 35. Να μην αναγκάζεται να γίνεται επέτης και όμηρος ενός πολιτικού συστήματος άθλιου με αυτά τα λεγόμενα states, τα περιβόητα states, που χρειάζεται να περνάνε από τα βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, διότι θέλουν τον νέο να τον έχουν με σκυμμένο το κεφάλι. Είναι περήφανοι η νεολαία της χώρας μας. Δεν θα επιτρέψουμε να χρειάζεται να σκύψει το κεφάλι για ένα states. Είναι δικαίωμα για την νεολαία εργασία, όπως είναι δικαίωμα για το πολίτη η υγεία, η παιδεία, η ασφάλεια, η πρόνοια. Πέμπτος στόχος είναι η δημοκρατική αναδόμηση του κράτους απέναντι στην ανομία, απέναντι στην κατάρρευση αρχών και αξιών, απέναντι σε ένα κράτος και σπάταλο και πελατειακό και αυταρχικό. Χτίζουμε ένα σύγχρονο δημοκρατικό, παραγωγικό,
επιτελικό και αποκεντρωμένο κράτος. Ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται, προστατεύει, στηρίζει, εμπιστεύεται τον πολίτη. Σήμερα βιώνουμε ένα κράτος που δεν σχεδιάζει, δεν προνοεί, δεν οργανώνει, δεν ελέγχει, δεν λογοδοτεί, δεν υπηρετεί τις δημοκρατικές αξίες. Αδιαφορεί για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Ένα κράτος της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς, της αναποτελεσματικότητας. Ένα κράτος εχμάλωτο μεγάλων συμφερόντων και ισχυρών, αλλά και πολλών μικροκομματικών παραγόντων, που δεν υπηρετεί όμως το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολλών, το συμφέρον του πολίτη. Είναι ανάγκη να απελευθερώσουμε το κράτος και το πολιτικό σύστημα από την εχμαλωσία αυτών των συμφερόντων. Να αποδίδεται δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν χρειάζεται. Να μην δεσπόζει η λογική ότι δίκιο έχει ο ισχυρός, αλλά να εγγυόμαστε την ισχύ του δικαίου για όλους. Ένα κράτος που να υπερασπίζεται το ίδιο τα δικαιώματα του πολίτη. Να προστατεύει τη ζωή του, την περιουσία και τις ελευθερίες του. Να εμπνέει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ένα κράτος που να υπηρετεί αξίες, την αξιοκρατία, την αξιολόγηση παντού, τη διαβούλευση, που υποστηρίζει τη δημοκρατική συμμετοχή, την κοινωνία των πολιτών, που κοιτάζει τον πολίτη με ανθρωπιά, με σεβασμό, με αίσθημα αλληλεγγύης, που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια σε όλους. Αξιοπρέπεια που δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, κύριοι, φίλοι, σύντροφοι. Της Σημαντίας, της Βέρειας, της Μακεδονίας. Μια κυβέρνηση που θα αξιοποιεί τους άριστους και όχι τους αρεστούς. Όπου ο πολίτης θα ξέρει και θα ελέγχει πού πήγαν τα λεφτά του. Τέλος, η λαιλασία του πλούτου του ελληνικού λαού. Είναι δικά σας τα χρήματα. Είναι δικά σας τα χρήματα. Και χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα σέβεται εσάς και τα χρήματά σας. Γι' αυτό εμείς θα έχουμε τις υπογραφές όλων των υπουργών σε δημόσια θέα στο διαδίκτυο. Να ελέγχεται, να ελέγχονται, να ελέγχεται η εξουσία. Θα κυβερνήσουμε με τη διαφάνεια, με ως πρώτο και απαράβατο κανόνα. Αυτά δεν κοστίζουν. Δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, κερδίζει ο πολίτης, κερδίζει η πολιτεία, κερδίζει η κοινωνία. Και όλοι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον έλεγχο της κοινωνίας, με λογοδοσία των οργάνων εξουσίας. Προτείνουμε για αυτό το λόγο ένα κράτος επιτελικό, στρατηγείο, με υπουργεία που χαράζουν πολιτικές και ελέγχουν, αλλά που θα πάρουμε τις εξουσίες που σήμερα υπάρχουν στους υπουργικούς στόχους και γύρω από τους υπουργικούς στόχους σε διάφορες παράγοντες, θα πάνε αυτές οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες και τα χρήματα στην περιφέρεια, να αποφασίζει η περιφέρεια. Νέες αναπτυξιακές περιφέρειες, με εκλεγμένους περιφερειάρχες, με νέους ισχυρούς δήμους που παρέχουν υπηρεσίες στο πολίτη, που και αυτές βεβαίως οι υπηρεσίες και οι δήμοι θα είναι ανοιχτοί με διαφάνεια, με ένα νέο εκλογικό νόμο που θα κατοχυρώνει την αυτονομία της πολιτικής, ώστε να ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι αυτόν που ψηφίζει, αυτόν που εκλέγει, θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και όχι κάποια άλλα συμφέροντα κρυφά, ισχυρά, τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις. Ένα εκλογικό σύστημα που θα επιτρέπει να σχεδιάζουμε πού θα επενδύουν πραγματικά οι πολίτες τα χρήματά τους. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας. Τώρα αυτοί που απέτυχαν παντού ή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν άλλο να πούνε. Απλώς ρωτάνε, μα εσείς μπορείτε. Πρώτα απ' όλα απαντάμε, εμείς θα κρυθούμε όχι από τα λόγια, εμείς θα κρυθούμε από την πράξη. Και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο ελληνικός λαός ξέρει
ξέρει πού διαφέρουμε εμείς από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αντίθεση με αυτούς, δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα του τόπου, με τα συμφέροντα και τους μητροκομματισμούς. Διότι εμείς προτάσουμε το συμφέρον του λαού, των πολλών, του πολίτη. Είναι άλλη η πορεία μας, η κατεύθυνση και η στόχη μας. Δεύτερο, μας ρωτάνε αν έχουμε την ικανότητα. Μα είσαστε, λέει, ικανοί. Απαντώ. Η Ελλάδα πάντα είχε και πάντα έχει την ικανότητα. Έχουμε καλά μυαλά, έχουμε εμπειρία, έχουμε στελέχη ικανά, έχουμε επιστήμονες, έχουμε υγιείς επιχειρηματίες, έχουμε άξιους αγρότες, έχουμε επαγγελματίες ικανούς, άξιες γυναίκες και νέους. Η χώρα στερείται από αυτές τις δυνάμεις. Η χώρα στερείται από αυτές τις δυνάμεις όταν η κυβέρνηση αξιοποιεί όχι τους ικανούς αλλά τους αρεστούς, όταν βάζει σε θέσεις κρίσιμες τους κουμπάρους και τους κολλητούς. Γι' αυτό και εμείς λέμε αξιοκρατία, γι' αυτό και εμείς λέμε όχι αρεστοί αλλά άριστοι στις θέσεις. Τρίτον, μας ρωτάνε, μα τώρα εν μέσω κρίσης τι μπορείτε να κάνετε εσείς, πώς θα τα βγάλετε πέρα? Και απαντάμε πολύ απλά. Τώρα είναι η ώρα να βοηθήσουμε τον αδύναμο. Τώρα είναι η ώρα να χτυπήσουμε συναγερμό. Να υποστηρίξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις. Τον αγρότη, τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τον τουρισμό, τον νέο, τον συνταξιούχο. Τώρα είναι η ευκαιρία να αλλάξουμε αντιλήψεις και πρακτικές που μας πήγανε πίσω. Μας λένε τέλος, ωραία όλα αυτά, αλλά πού θα βρείτε τα λεφτά? Απαντώ ευθέως. Πρώτα απ' όλα, με δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και όχι με φορολογικά δώρα στους πλουσίους και ισχυρούς. Δεύτερον, με δημόσιες επενδύσεις στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης για να μεγαλώσει η αναπτυξιακή πίτα. Τρίτον, με χρηστή διαχείριση του πλούτου που έχουμε. Διότι έχουμε πλούτο. Έχουμε τα αγροτικά μας προϊόντα που έχουν αξία. Έχουμε το δημόσιο πλούτο. Έχουμε τη δημόσια γη. Έχουμε τον ελληνικό λαό που πληρώνει φόρους. Το ερώτημα είναι πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, αν γίνεται σωστή διαχείριση, αν θα πάνε στην ανάπτυξη, αν θα πάνε στην παιδεία, αν θα πάνε στην υγεία, αν θα πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε τους φόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και δανειζόμαστε. Πράγματι, ως χώρα δανειζόμαστε. Το ερώτημα όμως είναι πού πάνε αυτοί οι πόροι. Πού πάνε, αν πάνε στην περιφέρεια. Διότι και το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, αλλά και το ΕΣΠΑ, το τελευταίο πρόγραμμα που έχουμε πάρει 2007-2013, από τη Νέα Δημοκρατία έχει γίνει η χειρότερη διαχείριση. Με απώλεια πόρων. Και το ΕΣΠΑ ακόμα 2 χρόνια μετά αφότου εγκρίθηκε, ούτε 1 ευρώ δεν έχουμε απορροφήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, έχουμε και έναν πλούτο τον οποίο έχει απαξιώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια τεράστια πηγή πλούτου. Είναι το χρόνημα, είναι το φιλότιμο, είναι η αξιοπρέπεια του Έλληνα και της Ελληνίδας. Είναι το πάθος και η αγάπη για την πατρίδα, που όταν ξέρει ότι μια κυβέρνηση σηκώνει τα μανίκια και μαζί δουλεύει, όχι απέναντι, αλλά μαζί με τον ελληνικό λαό, μπορούμε και κάνουμε θαύματα. Αρκεί να τον σεβόμαστε τον πολίτη, να σεβόμαστε τον ελληνικό λαό, να σεβόμαστε τους κόπους και τα χρήματά του, να κόψουμε τις πατάλες του κράτους που πάνε σε ρουσφέτια, να επενδύσουμε ώστε να πιάνει τόπο το χρήμα του ελληνικού λαού. Να ενώσουμε τους Έλληνες γύρω από μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία. Ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης για μια νέα πορεία της χώρας μας. Να ενώσουμε τις παραγωγικές δυναμικές ομάδες με τους αδύναμους. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Να βγάλουμε τον άνεργο από το περιθώριο. Τον φτωχό από τη φτώχεια. Να δώσουμε φροντίδα σε όλους.
να τους κάνουμε όλους συμμέτοχους στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας μέχρι το τελευταίο ευρώ. Να πορευτούμε με ειλικρίνεια μπροστά στα προβλήματα. Και σε αυτή την στέρεα βάση, πάνω σε αυτή τη βάση θα χτίσουμε την Ελλάδα του αύριο. Και αυτή τη μάχη και θα τη δώσουμε μαζί και θα την κερδίσουμε μαζί, θα νικήσουμε μαζί. Μην ακούτε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Μην ακούτε αυτούς που λένε υπάρχουν μόνο μονόδρομοι, αδιέξοδοι. Όταν θέλουμε, μπορούμε. Γι' αυτό από εδώ, από τη Βέρεια, απευθύνομαι ξανά στην κυβέρνηση για να τους πω κάντε τόπο να περάσει η Ελλάδα. Ας δώσουμε τον λόγο στον ελληνικό λαό να αποφασίσει. Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Έξοδο από την κρίση η χρεοκοπία. Αξιοπρεπή διαβίωση η φτώχεια. Ασφάλεια ή ανασφάλεια. Δουλειά ή ανεργία. Πράσινη ανάπτυξη ή ύφεση. Παραγωγική ανασυγκρότηση ή παρασυντική πελατειακή οικονομία. Με τους τραπεζίτες ή με τους πολίτες. Με το μεγάλο κεφάλαιο ή με τον απλό εργαζόμενο, τον μισθωτό, τον αγρότη, τον επαγγελματιοτέχνη. Κοινωνική ευαισθησία ή αναργησία. Προστασία του πλούτου του δημόσιου ή ξεπούλημα. Όμως και η παταγή στα ευρωπαϊκά ή η ισχυρή και περήφανη διαπραγμάτευση. Ο λαός με την ψήφο του θα διαλέξει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Ένα κράτος που έχει έγνοια για τον πολίτη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, για να βρουν θέση το μέλλον, τα όνειρα των παιδιών μας. Αυτό είναι εδώ το μήνυμα το δικό σας. Είναι το μήνυμα της Βέρειας. Είναι το μήνυμα της Σημαθίας. Είναι το μήνυμα που εσείς στέλνετε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει άλλος δρόμος, σε αυτόν πορευόμαστε για την νίκη. Καλό μας αγώνα.